Με πυρετόδεις ρυθμούς εργάζονται οι υπάλληλοι της περιφέρειας Κρήτης εν ώψη των εθνικών εκλογών. Συνεχίζουν να παραλαμβάνουν εκλογικό υλικό, δουλεύοντας μέχρι το βράδυ, με τα κόμματα να καλούνται μέχρι και αύριο να παραδώσουν το σχετικό υλικό. Μέχρι σήμερα έχουμε παραλάβει 10, από 10 κόμματα. Μέχρι αύριο που είναι η προθεσμία που θα πρέπει λοιπόν να παραδώσουν όλα τα κόμματα σε εμάς τα ψηφοδέλτια και επίσης μέχρι τις 12 για τους ετεροδημότες. Οι χρόνοι είναι διαχειρίσιμοι και όλοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα και για να είμαστε έτοιμοι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Πάντως από τα 31 κόμματα 31. Που έχουν ακυρωθεί, μόλις 10 κόμματα έχουν φέρει υλικό αυτή τη στιγμή, ναι. Σας αγχώνει. Μας αγχώνει γιατί την τελευταία στιγμή πρέπει να γίνει μια προετοιμασία που την ξέρετε ήδη είναι πάρα πολύ ουσιαστικά δύσκολη. Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στην περιφέρεια Κρήτης ανέρχονται σε 543.908 χωρίς να περιλαμβάνονται οι ετεροδημότες, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ανερχόταν στους 546.421. Αυτό σημαίνει ότι 2.513 άτομα λιγότερα θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές στο νησί μας σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 2019 με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στο νομό Λασιθίου. Τα εκλογικά τμήματα είναι 575 και 6, και 6 εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών. Φτιάχνετε λοιπόν και κατανέμετε αυτό το υλικό ώστε να φτιαχτούν οι σάκοι που φτιάχνουν την Πέμπτη, λίγο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών και πηγαίνουν στα εκλογικά τμήματα του νομού. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις εκλογές προβλέπεται ειδικός χώρος υποδοχής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το χώρο να προσέρχονται τα άτομα αυτά. Θα υπάρχει υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος θα τους κατευθύνει.